πρόεδρος της Κυρικολαϊκής Επιτροπής που οργανώνει τη σημερινή εκδήλωση, εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κυρίου Σεραφείμ και εκπρόσωπος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, που εκπροσωπεί δηλαδή κάπου 10.000 ιερείς, έχει το λόγο. Αγαπητοί αδελφοί, χαιρετίζω την μεγαλειώδη συγκέντρωση των αδελφών Ελλήνων Χριστιανών που συγκεντρώθηκαν εδώ στο πεδίο του Άρεως για να ενώσουν μαζί μας την προσευχή τους στον Τριαδικό Θεό και να εκφράσουν την αγωνία τους, τον προβληματισμό τους και την αντίθεσή τους προς όσους προωθούν και θέλουν να επιβάλλουν στανικά την ηλεκτρονική ταυτότητα, κάρτα του πολίτη, όπως έγινε και με το ΆΜΚΑ. Η ηλεκτρονική ταυτότητα, όπως απέδειξαν οι δήμονες επιστήμονες στις 6 Οκτωβρίου 2012 στο στάδιο Φιλίας και Ειρήνης, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, είναι εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Εισαγωγή σε ένα σκοτεινό τούνελ χωρίς φως. Ένας δεδαλώδες δρόμος χωρίς διέξοδο. Εξυπηρετεί τα αντιχριστιανικά και αντεθνικά σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, της νέας εποχής, της μασονίας και του διεθνού σιωνισμού για την παγκόσμια διακυβέρνηση και τελικά την παράδοση των εξουσιών και την υποδούλωση της ανθρωπότητος στον παγκόσμιο δικτάτορα τον Αντίχριστο, όπως εδώ και 2.000 χρόνια μας προειδοποιούν τα αποκαλυπτικά κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα η Ιερά Αποκάλυψη. Γι' αυτό δηλώνουμε όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα του πολίτη, διότι από ανθρώπινα πρόσωπα εικόνες του Θεού μας κάνουν νούμερα και αριθμούς σαν κατάδικους. Λέμε ακόμα όχι γιατί, πρώτον, όπως πολύ εύστοχα έχει υποθεί και έτσι είναι, η ηλεκτρονική κάρτα είναι ο αραχώνας του χαράγματος 666 που είναι ο γάμος με τον Αντίχριστο. Όπως κάποιος αραγωνιάζεται με προοπτική το γάμο, όπως ο πιστός χριστιανός κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού εις αραγώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, έτσι και αυτός που θα πάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα έχοντας ή μη τον δυσόνυμο αριθμό 666, αν και η τεχνολογία έχει τέτοιες δυνατότητες να επαναπραγματοποιήσει και αν δεν το έχει να τον βάλει, τότε γίνεται ο παγός της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Δεύτερον, τα νεοεποχήτικα παπαγαλάκια προπαγανδίζουν τα ωφέλη δίθεν της παγκοσμιοποιημένης ανθρωπότητος και δειλά-δειλά αποκαλύπτουν τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων, ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση διαμορφώνει τους όρους για μια παγκόσμια νέα θρησκεία με πυρήνα όχι το Θεό, αλλά τον άνθρωπο, με κεφαλαίο Α, δηλαδή τον Αντίχριστο, για αυτό που εργάζεται και η πανέρεση του οικουμενισμού. Τρίτον, λέμε όχι ακόμα γιατί η ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα του πολίτου Α δεσμεύει την ελευθερία μας, που είναι το σπουδαιότερο δώρο του Τριαδικού Θεού και που ξεχωρίζουμε από τα άλλα δημιουργήματά του. Ο Θεός μας είναι Θεός ελευθερίας. Ελεύθερα μας έπλασε και ελεύθερα χωρίς βία και καταναγκασμό θέλει να τον ακολουθούμε. Δεν υπάρχει πιο όμορφο, πιο ωραίο, πιο δημοκρατικό από το «Η της θέλει ο πίσω μου ελθύν» του Χριστού μας. Ο Χριστός μας δεν θυσίασε την ελευθερία μας, τη σεβάστηκε και για να την διαφυλάξει θυσιάστηκε ο ίδιος. Γι' αυτό τον πιστεύουμε και τον εμπιστευόμαστε ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός,
η αλήθεια, η ζωή και η οδός, και ότι εν ουδενή άλλο υπάρχει η σωτηρία ημί εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι οι Έλληνες και ιδιαίτερα οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι να αρνηθούμε να παραλάβουμε τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, γιατί σε αυτή θα περιέχονται τα βιομετρικά μας στοιχεία, τα προσωπικά μας δεδομένα, οι μικροεπεξεργαστές, τα μικροτσίπ, είναι επικίνδυνα για την υγεία μας, όπως θα αποκαλύπτουν οι ασχολούμενοι με αυτά οι επιστήμονες. Γιατί ακόμα παραβιάζει τις αρχές μας, τη συνείδησή μας, τις θρησκευτικές και χριστιανικές πεποιθήσεις μας. Γιατί παραβιάζει τις ατομικές μας ελευθερίες, τα ατομικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το σύνταγμα της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Δεύτερον, με την ελευθερία είναι συνυφασμένη και η ζωή μας. Είναι οι υποχείτες που έχουν βάλει στόχο για την μείωση του πληθυσμού. Έχει γραφεί ότι θέλουν να κατεβάσουν τον πληθυσμό στα 500 εκατομμύρια. Θέλουν να μην έχουμε δικαίωμα στη ζωή. Ελπίζουν ότι όσοι αρνηθούν να πάρουν τις ταυτότητες και να υπηρετήσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση των τυραννίσκων και του μεγάλου τυράννου Αντιχρίστου, θα αποκλειστούν από τη ζωή και θα στερηθούν τα αγαθά τα οποία θα απολαμβάνουν αυτοί, λες και θα ζήσουν αιώνια. Αγνοούν όμως ότι εξουσία πάνω στη ζωή μας έχει μόνο ο και νεκρών και ζώντων Θεός, ο οποίος θυσίασε τη ζωή του για να έχουμε εμείς ζωή και περισσόν ζωής. Αγνοούν ότι η εξουσία του θα είναι προσωρινή, γιατί η προφητεία της Παναγίας μας είναι ξεκάθαρη. Επίησε κράτος ο Χριστός εν βραχίων αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, τεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Γι' αυτό πρέπει να οπλιστούμε με θάρρος, αγωνιστικότητα, δυναμικότητα και παρησία. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Δεν μπορεί να μας αφήσει. Όταν καθημερινά σε χιλιάδες εκκλησίες και μοναστήρια την ώρα του εσπερινού του λέμε ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό. Ο νικητής θα είναι τελικά ο Χριστός, ο οποίος εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Τρίτον, με την ελευθερία και τη ζωή είναι συνυφασμένη και η περιουσία, την οποία έβαλαν στο στόχαστρο οι παγκοσμιοποιητές. Η λέξη περιουσία είναι σύνθετη από την πρόθεση περί και το ουσιαστικό ουσία, που προέρχεται από τη μετοχή ούσα του ρήματος ημί, που σημαίνει είμαι, υπάρχω. Χωρίς περιουσία ο άνθρωπος πάβει να υπάρχει. Αυτό που επιδιώκουν οι νεοταξίτες παγκοσμιοποιητές, να πάψουμε να υπάρχουμε. Περιουσία για τον καθένα άνθρωπο είναι τα υπάρχοντά του, για τον επιστήμονα οι γνώσεις του, τα βιβλία, τα εργαλεία, τα μηχανήματα της δουλειάς του, για τον πτηνοτρόφο τα ζώα του, για τον αγρότη τα χωράφια του, για και τα καλλιεργητικά του μηχανήματα, για τον υπάλληλο ο μισθός του, για τον συνταξιόχο η σύνταξή του και ούτω καθεξής. Έχουν όμως τέτοιο δικαίωμα για τους τυράννους, δεν έχει αξία τέτοιο ερώτημα. Όλοι οι τύρανοι διαμέσου των αιώνων την ίδια μούρη έχουν. Τα ίδια έκαναν. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Το ερώτημα όμως αφορά τους εκλεγμένους δημοκρατικά από το λαό άρχοντές μας. Έχετε δικαίωμα με την προώθηση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας κάρτας του πολίτου να στερήσετε από το αφεντικό σας το λαό που σας ανέβασε στο υψηλό αξίωμα του βουλευτή για να βουλεύεστε υπέρ αυτού και όχι να βολευτείτε οι ίδιοι. Έχετε δικαίωμα να στερήσετε από το λαό την ελευθερία του, τη ζωή του, την περιουσία του. Για μια κούφτα μάρτυρες του Ιεχωβά νομοθετήσατε για λόγους συνειδήσεως να μην παίρνουν όπλα για την υπεράσπιση της πατρίδας. Για ένα ολόκληρο λαό 90
77% ορθόδοξο χριστιανικό που διακηρύσει ότι για λόγου συνειδήσεως δεν θέλει να πάρει την ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη, γιατί πιστεύει ότι έτσι γίνεται ο παγός της παγκόσμιας κυβέρνησης του Αντιχρίστου. Δεν θα πρέπει να τους δοθεί μία εναλλακτική λύση, μία νόμιμη λύση, ώστε οι αντιρρησίες συνειδήσεως χριστιανοί ορθόδοξοι να δύναται να συναλλάσσονται έχοντας τις παλιές ταυτότητες. Εδώ θα δείξετε ότι είστε ελεύθεροι χριστιανικοί ορθόδοξοι βουλευτές και όχι γρανάζια και πιόνια της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Τέταρτο, συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία Πούτιν και την κάνουμε άνδωνα ομολογίας πίστεως και ενώνουμε τις προσευχές μας και τις φωνές μας ως φωνή υδάτων πολλών προς το παντοδύναμο Κύριό μας και τον παρακαλούμε να μην μας εγκαταλείψει. Το γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε συνεπείς και το πιστεύω μας. Μπορεί να έχουμε το Ευαγγέλιο του, Ευαγγέλιο ζωής και αληθείας, χρυσόδετο πάνω στις Άγιες Τράπεζες και σκονισμένο στις βιβλιοθήκες μας. Δεν το έχουμε κάνει όμως πράξη και τρόπο ζωής στη ζωή μας. Πιστεύουμε ορθόδοξα χριστιανικά και ζούμε ηλιστικά. Υποστηρίζουμε και ψηφίζουμε άρχοντες που έχουν κοσμοθεωρίες αθεϊστικές, ηλιστικές, καπιταλιστικές, μαρξιστικές. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ολοφάνερα. Ψηφίζουν όμως νόμους για να μας δέσουν χειροπόδαρα με το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Αποφασίζουν πριν από μας, για μας, χωρίς εμάς, για να γίνουμε νούμερα και αριθμοί γρανάζια στο άρμα της αντίχριστης παγκόσμιας διακυβέρνησης. Αφήσαμε την πατρίδα μας να γεμίσει από τα αγκάθια των αιρέσεων, της πατρισκίας και του αποκριθισμού. Σε 700 υπολογίζονται οι αιρέσεις στην πατρίδα μας. Πολλοί από τους υψηλά ιστάμενους είναι πρόθυμοι της μασονίας και των πολλών και ποικίλων οργανώσεών της, νεροκουβαλητές στον μήλο του διεθνού σιωνισμού, ο οποίος υλοποιεί τα σχέδια των πρωτοκόλων των σοφών της Ιών για μια παγκόσμια κυβέρνηση και ένα παγκόσμιο πλανητάρχη για μας τους χριστιανούς αντίχριστο. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα και πολλοί εθελοτυφλούν τα προέβλεψε ο αλάνθαστος λόγος του Θεού μας που μας προειδοποιεί να γρηγορούμε. Διότι οι σκοτεινές δυνάμεις τους έσχατους καιρούς, όπως είναι η σημερινή, θα εγκαθιδρύσουν τον μεγάλο αδερφό, τον παγκόσμιο δικτάτορα κατά τη σύγχρονη ορολογία, το θηρίο όπως τον ονομάζει η Αποκάλυψη, το θέλημα της ερημόσιος κατά τον Δανιήλ, τον ιό της απολίας κατά τον Θεό Παύλο, τον Αντίχριστο κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, και ο οποίος θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στη μεγάλη θλίψη και την προσκύνηση του κοσμοκράτορα Σατανά, ο οποίος από τα παρασκήνια κατευθύνει τους πάντες και τα πάντα. Δεν κινδυνολογούμε. Ο κίνδυνος βρίσκεται εν όψη. Δεν ψάχνουμε τα χνάρια του λιονταριού. Είδε το λιοντάρι είναι έτοιμο να μας κατασπαράξει και ειδικά εκείνους που θα αρνηθούν να πάρουν το χάραγμα. Από το 1986 που ψηφίστηκε ο νόμος για τις ταυτότητες, οι κυβερνώντες προσπαθούν να εξαπατήσουν το λαό. Ενώ είναι ενδιατεταγμένη υπηρεσία, μας λένε ότι οι νόμοι που ψηφίζουν είναι για το καλό μας, για την εξυπηρετησή μας. Τι το κάνουν από αγάπη δήθεν, όπως από αγάπη το φίδι έσφυγε τον κάβορα για να το σκάσει κατά τον ανέκδοτο του Κολοκοτρώνη. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι γνωστό ότι πήρε απόφαση να μην πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα όταν ψηφίζονταν τη συνθήκη του Σέγγεν. Σε κάθαρα πράγματα, η ισχύς της αποφάσεως είναι διαχρονική, αλλά θα παρακαλέσουμε τη Σεφτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να ανανεώσει εκείνη την απόφαση προς στηριγμό και παρηγορία των πιστών, για να μην αισθάνονται τα λογικά πρόβατα γυρημένα ως πριέχοντα ποιμένα. Ένα έκτο, συγκεντρωθήκαμε εδώ για να ενώσουμε τις φωνές μας με τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους Αγίους, όλους εκείνους οι οποίοι ασχολήθηκαν με τα εσκατολογικά θέματα.
να δηλώσουμε τη φωνή μας με τους ανθρώπους που είναι στις αυλές του Τηρίου, όπως τον Αγουστίνο Καντιώτη, τον Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, τον Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, τον Γέροντα Παΐσιο, τον Πορφύριο και άλλους. Τον Νίκο Ψαρουδάκη της Χριστιανικής Δημοκρατίας που ξεσκέπασε τη Μασονία και τις σκοτεινές δυνάμεις, ιδιαίτερα με το βιβλίο του Αντίχριστος 666 ΕΚΑΜ. Τον αγωνιστή Ανδρέα Λίρα του Ελτής. Να ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές των ζώντων, του Μητροπολίτη Πυριός κ. Σεραφείμ, μήνυμα του οποίου θα διαβάσω στη συνέχεια, που χαρακτήρισε τον νόμο για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες σαν πρώτο βήμα για το χάραγμα από τους σιωνιστές, της αιστείας των πατερικών μελετών, του ακούραστου αγωνιστή πατρός Σαράντη Σαράντου και της ομάδας του, του Νίκου Σωτηρόπουλου, του Γεωργίου Μαρκουλάτου του Ελκής, που από την πρώτη στιγμή διείδε τον κίνδυνο όταν ψηφίστηκε ο νόμος και άρχισε τον αγώνα από το 1986 των αδελφών συντακτών των περιοδικών και εφημερίδων Σωτήρος Χριστιανικής Ορθοδόξου Τύπου Σταυρού Σπίθας, στήλου της Ορθοδοξίας και ιδιαίτερα των αδελφών συναγωνιστών του ΙΝΚΑ, του οποίου την ομιλία θα ακούσετε στη συνέχεια. Μαζευτήκαμε εδώ για να πρωτοφωνάξουμε και να πούμε όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα, όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα που από πρόσωπα μας κάνουν νούμερα και αριθμούς. Ρώτησε ο Χριστός τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών πώς ονομάζεσαι και εκείνος είπε «Λεγεών». Τα δαιμόνια του αλλίωσαν, είχε χάσει το όνομά του, το πρόσωπό του, την ταυτότητά του. Αυτό που επιδιώκουν να επιτύχουν σήμερα οι δαίμονες της παγκοσμιοποιήσεως. Αδελφοί, από τα βάθη των αιώνων ακούγεται μια προσφαγή. Ειρήνη και δικαιοσύνη να βασιλεύσουν στη γη. Δεν την ακούσαμε αυτή την προσφαγή του Θεού. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ώστε οι αντίχριστες και οι εποχήτικες και οι νεοταξίτικες δυνάμεις που επιβουλεύονται τη ζωή μας, την ελευθερία μας, την περιουσία μας. Ας έχουμε την ειλικρίνεια και την ταπεινώση και μετανοία να ομολογήσουμε τα του ευγόμου εργού του μεγάλου καλόνος. Ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν ενώπιόν σου, ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ επιείσαμεν, καθώς ενετήλω ημίν. Νηστεία, προσευχή, μετάνοια και επιστροφή στο Θεό χρειάζεται. Αγωνιστικότητα και εγρήγορση. Αυτό που κάνουμε σήμερα, την πλατεία του πεδίου Άριος, την κάνουμε άμβουνα για να διαμαρτυρηθούμε έντονα και δημοκρατικά. Για να μην μας κλέψουν την ψυχή μας και τον Χριστό μας. Αυτά τα δύο πολύτιμα αγαθά κατά τον πατροκοσμά. Και πάντα να έχουμε κατά νου τα προειδοποιητικά λόγια του Χριστού. Αγρυπνείτε μου, εν παντή καιρό δεόμενοι, ή να καταξιωθείτε εκ φυγή πάντα τα μέλλοντα γίνεστε και σταθήνε έμπροστε εν του Υιού του ανθρώπου. Και τελειώνω με τη σωστή διαπίστωση του ποιητή. Όλοι μας γέλασαν φοβερά, μας σπάσαν της ψυχής τα φτερά. Αυτός μονάχα μας μένει φως, πατέρας και αδελφός. Ναι, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ας μην τον αρνηθούμε και τον προδώσουμε παίρνοντας τον αραβόνα, ηλεκτρονική ταυτότητα, και το γάμο χάραγμα του Αντιχρίστου. Σας ασπάζομαι και σας χαιρετώ με τον Χριστό για το λαό. Ο πατήρ Χρήστος νομίζω μας κάλυψε όλους. Και εδώ θα μπορούσε να τέλειωνε η εκδήλωση, γιατί αναφέρθηκε σε όλο το φάσμα του θέματος. Η παράκληση η δική μου ως συντονιστή της εκδηλώσεως είναι οι επόμενοι ομιλητές, όλοι άξιοι, να μην επαναλάβουν πράγματα που ελέγξαν από τον πατέρα Χρήστο για να είναι πιο σύντομες οι ομιλίες.